Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα έκτακτο podcast βίντεο. Αυτή τη φορά με θέμα το τι έγινε στην Μπούτσα. Και να δούμε λίγο με ψυχραιμία τα γεγονότα για να μήπως καταφέρουμε να βγάλουμε κάποια άκρη. Το βίντεο το κάνω μόνο και μόνο γιατί επικοινωνήσατε 2-3 μαζί μου μέσω email. Να το επιθυμίσουμε κιόλας, το email του καναλιού είναι jertube83@gmail.com. Για να πω τη γνώμη μου για αυτή την ιστορία. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο πώς έγινε το πράγμα. Έχουμε την αποχώρηση των Ρώσικων στρατευμάτων από την Μπούτσα στις 28 του περασμένου μήνα. Υποστηρίζοντας η Ουκρανική πλευρά και όλες οι ουρές του κυρίου Ζελένσκι ότι οι Ρώσοι αφήσανε πίσω 400 άμαχους στρατιώτες. Συγγνώμη, 400 άμαχους πολίτες νεκρούς. Καταρχήν, είτε το έκανε ο ένας είτε το έκανε ο άλλος, είναι ένα έγκλημα πολέμου, πρέπει να διερευνηθεί και να αποδοθούν οι ευθύνες κατά παντός υπευθύνου. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και η λογική, θα έλεγα, που πρέπει να επικρατήσει. Φύγανε λοιπόν στις 28 του περασμένου μήνα οι στρατιώτες των Ρώσων, αφήνοντας 400 νεκρούς. Όμως δεν σκοτώσανε τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος 29 του μηνός, την επόμενη μέρα δηλαδή, βγήκε στα social και πανηγύρισε για την απελευθέρωση, όπως είπε, της πόλης του, αλλά δεν μας είπε τίποτα για τα 400 άτομα νεκρά που κοίτονταν στην πόλη διάσπαρτα. Λογικά δεν θα τα είχε δει. Πάμε παρακάτω. Στις 30 του μήνα λοιπόν, 2 μέρες μετά από την φυγή των Ρώσων, επεμβαίνουν οι κουρανικές δυνάμεις, οι οποίες κάνουν καθαρίσεις, όπως είπανε, για όσους συνεργάστηκαν με τους Ρώσους. Ούτε εκεί υπάρχει κάποια αναφορά για τους 400 νεκρούς, μάλλον ούτε οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν χαμπάρι το τι γίνεται στην πόλη. Αμέσως μία μέρα μετά λοιπόν, συνεργάτες των Ουκρανών, διάφοροι από τη λεγόμενη Δύση, βάλτε μέσα CIA και δεν συμμαζεύεται, που πήγανε στην πόλη, ανακαλύψανε 400 νεκρούς άμαχους και έτσι βγήκε αυτό στη φόρα. Εγώ σαν απλός άνθρωπος τώρα και με το δικό μου το μυαλό θέλω να καταθέσω μία απορία. Πώς γίνεται ο δήμαρχος της πόλης να μην αντιλήφθηκε τη σφαγή και ούτε οι κρανικές δυνάμεις να έχουν πάρει χαμπάρι το τι έχει γίνει και να πρέπει να έρθουν 3 μέρες μετά από την φυγή των Ρώσων οι ξένες δυνάμεις στην πόλη για να εντοπίσουν 400 άτομα διασκορπισμένα σε όλη την πόλη νεκρά. Δεν μιλάμε για νεκρούς 1, 2, 3 άτομα. Μιλάμε για 400 άτομα. Εμένα προσωπικά η δικιά μου άποψη είναι ότι λίγο ψιλοβρωμάει το έργο. Ή διότι να υπάρχουν έτσι. Ή είναι ένα στημένο έργο για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και τη Δύση για να ζητήσουν περισσότερες κυρώσεις, περισσότερη εμπλοκή στον πόλεμο. Αυτό που κάνει δηλαδή από την αρχή ο κ. Ζελένσκι. Ή τα τάγματα
Αζόφ που έχουν προσχωρήσει στις εθνικές δυνάμεις των Ουκρανών, όταν μιλούσαν για εκαθάριση, εννοούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Να σκοτώσουν οποιοδήποτε συνεργάστηκε με τους Ρώσους, ή ήταν φιλορώσος, ή ήταν ρωσόφωνος, ή 1500 ή. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι, πρέπει να το δούμε από όλες τις πλευρές αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι τόσο χαζές και η ηγεσία να αφήσει πίσω 400 άτομα, ένα ολόκληρο χωριό ελληνικό, νεκρούς, γιατί ξέραν τι θα επακολουθήσει. Εκτός και αν όντως είναι τόσο χαζοί οι Ρώσοι που κάνανε αυτό που κάνανε, αυτή τη σφαγή, και αφήσανε πίσω αποδείξεις τεκμηριωμένες για την ενοχή τους. Ο καθένας λοιπόν μπορεί πλέον να βγάλει ένα συμπέρασμα από μόνος του. Εγώ απλά σας είπα τις δικές μου σκέψεις, πώς το βλέπω εγώ, και όπως ξαναείπα και στην αρχή, δεν με πειράζει, δεν με ενδιαφέρει από ποια μεριά έγινε αυτή η σφαγή, αρκεί να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Αν και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βρεθούν ποτέ. Αυτό ήταν σήμερα το έκτακτο βιντεάκι του καναλιού. Το έκανα μόνο και μόνο για αυτούς τους 2-3 που μπήκαν στον κόπο να στείλουν το email τους και να ζητήσουν την άποψή μου. Να είστε καλά, καλή ακρόαση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε δυνατοί και τα μάτια σας να είναι ανοιχτά, όπως λέω πάντα. Καλή συνέχεια.